Βροχή από πέτρες, μολότοφ και δακρυγόνα στη λεωφόρο Λαυρίου λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες. Περίπου 500 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας συγκρούστηκαν εκ νέου με τις αστυνομικές δυνάμεις που παραμένουν εδώ και σχεδόν ένα μήνα στο Βριόκαστρο με σκοπό να προστατεύσουν τα μηχανήματα του εργολάβου που ανέλαβε να κατασκευάσει εκεί χώρο υγειονομικής σταθής υπολοιμάτων. Οι κάτοικοι της Λαυρωτικής που διαμαρτύρονται για την κατασκευή χωματερής στην περιοχή τους επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς που απάντησαν αμέσως εκτοξεύοντας αμέτρητα δακρυγόνα αλλά και τόνους νερού από ειδικό θωρακισμένο όχημα. Η περιοχή θύμιζε πεδίο μάχης με κυνηγητό μέσα στο σκοτάδι, αδιάκοπο πετροπόλεμο και ρήψεις μολότοφ, ενώ η λεωφόρος του Λαυρίου ήταν απροσπέλαστη. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου αναγνώρισε το δίκιο τους και απαγόρευσε την έναρξη οποιασδήποτε εργασία στην επίμαχη περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες, να βγουν πολεοδομικές άδειες και να αποφανθεί η αρχαιολογική υπηρεσία αν υπάρχουν ευρήματα ή όχι. Αύριο οι κάτοικοι της Λαυρωτικής αποφάσισαν να γιορτάσουν τα Θεοφάνεια στο ποτάμι της Ντάρδεζας απέναντι στα ΜΑΤ κοντά στο Βιλιοκαστρό.